η ΕΔΑΠ έχει μπλοκάρει τους λογαριασμούς του Δήμου με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η μισθοδοσία των υπαλλήλων, ένα το κρατούμενο, να μην ηλεκτροδοτούνται όπως είναι το γυμναστήριο, υδροδοτούνται το γυμναστήριο, ένας παιδικός σταθμός. Ζητάει ο Δήμος διευθέτηση του χρέους, δεν λέει δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Λέει θέλω ρε παιδιά να μου κάνετε 100 δόσεις. Και λένε όχι 18. 100 δόσεις, όπως λέτε 100 δόσεις για τα. 100 δόσεις για να μπορέσω. Και λέει όχι 18. Λέει 18 δεν έχω τη δυνατότητα. Του μπλοκάρει. Γιατί και τα οικονομικά των Δήμων. Είναι και καινούριος δήμαρχος αυτός. Και είναι και νέος ηλικία. Είναι λοιπόν ο κύριος Βασιλόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα και στην παρέα σας. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι η ΕΙΔΑΠ μπλοκάρει του λογαριασμού σας, δεν την ενδιαφέρει εάν δεν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Και δεν υδροδοτεί και χώρους οι οποίοι θα κανονικά θα έπρεπε, όπως είναι ένα παιδικό σταθμό, το γυμναστήριο. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι εμείς παραλάβαμε ένα χρέος γύρω στα 160.000 ευρώ προς την ΕΙΔΑΠ, το οποίο αφορά στη συντριπτική του πλειοψηφία, στο μεγαλύτερο ποσοστό, χρέη των σχολικών επιτροπών, δηλαδή των σχολείων. Και αυτό πέρα από το νομικό ζήτημα που υπάρχει, ότι δεν τα ζητάνε από τις σχολικές επιτροπές, αλλά από τον ίδιο το Δήμο. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένας καθαρός εκβιασμός εδώ, γιατί εμείς ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που προσήλθαν στη διαπραγμάτευση για να διακανονίσουμε το χρέος, αλλά οι όροι που μας βάζουν είναι δρακόντιοι, στους οποίους δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Γιατί δεχόμαστε να πληρώσουμε 4.000 ευρώ, μας το δίνουν μπροστά, αλλά από εκεί πέρα στις 18 δόσεις αδυνατούμε να τα απεξέλθουμε. Και ενώ λοιπόν υπάρχει μια διαπραγμάτευση με την ΕΙΔΑΠ, την ώρα που μιλάμε και στα τηλέφωνα, μας έρχεται ένα βουνό κατασχετήρια που κατάσχουν τους λογαριασμούς και από τις μισθοδοσίες, αλλά και τους λογαριασμούς με τους οποίους θα δοθούν τα προνοιακά επιδόματα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο. Μισό λεπτό. Αυτά, κύριε Δήμαρχε, είναι ακατάσχετο. Δεν το ξέρουν αυτό. Είναι ακατάσχετα αυτά τα χρήματα. Για τα προνοιακά επιδόματα που σας έχουν ειδικά. Είναι ακατάσχετο προς τον πολίτη. Όχι. Είναι ακατάσχετα τα χρήματα. Δεν μπορεί να τα πάρει. Τα χρήματα αυτά δεν μπορεί να τα πάρει ούτε η εφορία, ούτε η τράπεζα, ούτε κανείς. Δεν είναι δικά του. Δεν είναι δικά του, είναι διαβιβαστή. Η μισθοδοσία και αυτά ακατάσχετα είναι. Και το γνωρίζουν πολύ καλά. Και η μισθοδοσία είναι ακατάσχετη. Μπράβο και έχετε δίκιο. Προκειμένου να πετύχουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Γιατί δεν τους είπατε ότι είναι ακατάσχετα, δεν τους είπατε ότι παρανομούν. Φυσικά. Ξέρω, και εκείνοι έχουν κατασχέσει. Είναι ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας, ο κ. Βασιλόπουλος, ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας και Χαλκιδόνας, που δεν έχουν γράψει συνάδελφοί μας από κάτω για να ξέρουμε ποιο μιλάνε. Βλέπουν ένα πρόσωπο και δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που μιλάνε. Έχετε από τα δει κάπου να δείτε τι μπορεί να γίνει. Σύμβουλο της ΕΙΔΑΠ. Και στον Υπουργό Εσωτερικών. Μπορεί να δοθεί και μια ειδική χρηματοδότηση. Μπορεί να γίνει ειδική ρύθμιση. Μα δεν μπορεί να παρανομεί. Όπως δεν μπορεί να παρανομεί, κύριε Ταμίλο. Δεν κατάλαβα. Κύριε Παπαδάκη, καταρχήν είναι πολιτικό θέμα ότι η ΕΙΔΑΠ, μια δημόσια επιχείρηση, προβήκε σε μια τέτοια αντικοινωνική, εξωφρενικά αντικοινωνική ενέργεια. Είναι παράνομη. Εμείς σήμερα το θέμα εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και όλα. Τώρα θα φέρουμε το θέμα στη Βουλή. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές σε βάρος των πολιτών. Ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάρει το προνοιακό του επίδομα γιατί έχει κατασχέσει τα χρήματα. Όχι, φυσικά δεν το ξέρει. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι όσοι παίρνετε προνοιακό επίδομα από τις περιοχές Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας δεν θα πάρετε το προνοιακό επίδομα γιατί παράνομα η ΕΙΔΑΠ έχει κατασχέσει τους λογαριασμούς του Δήμου μέσα στους οποίους είναι και τα χρήματα που ως διαβιβαστής ο Δήμος και όχι, ακριβώς. Δεν το δίνει εκείνος, δεν δικά του λεφτά. Δηλαδή έρχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε. Την ώρα που είναι σε διαπραγμάτευση. Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εσείς πρέπει να τα κάνετε τη διαδικασία για να πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και η μισθοδοσία των υπαλλήλων που και αυτή είναι ακατάσχετη. Η μισθοδοσία. Άρα λοιπόν παρανομούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Υπουργός Εσωτερικών πρέπει να παρέμβει σαν υπεύθυνο για την τοπική. Γι' αυτό βγάλαμε και εμείς, κύριε Δήμαρχε. Δεν θα αφήσουμε το θέμα έτσι. Όχι γιατί σας συμπαθούμε, γιατί σας αγαπάμε. Αλλά γιατί μας είναι διευθυντής, εάν το θέμα δεν είναι μόνο 18 δόσεις, πρέπει να δούμε τους ώστε με μια τροπολογία να διευθυνθεί το θέμα. Για αυτό είναι ιδιωτική επιχείρηση, δεν είναι να πάνε σε περισσότερες δόσεις. Άλλο λέω, να πάνε σε περισσότερες δόσεις για να διευκολυνθεί ο Δήμος. Βεβαίως, το ένα είναι αυτό το οποίο λέτε. Στον Υπουργό Εσωτερικών πήγατε, κύριε Δήμαρχε. Στον Υπουργό και το ακατάσχετο, α αφήσουν τους παλικαρισμούς τώρα να παίρνουν τα χρήματα από τους παιδικούς σταθμούς ή από τα προνοιακά επιδόματα. Να μην δίνει νερό στα παιδάκια. Να σας πω πόσες περιπτώσεις έχουμε τέτοιες την ημέρα. Και το ποσό, κύριε Παπαδάκη, είναι μικρό γιατί γνωρίζω πολύ καλά. Θα μείνετε χωρίς προνοιακό επίδομα και χωρίς μισθό οι άνθρωποι. Δήμος ανά την Ελλάδα και πάω στα 1 που χρωστάνε εκατομμύρια. Τα προνοιακά επιδόματα έπρεπε ήδη να είχαν δοθεί. Δεν έχουν δοθεί λοιπόν στις περιοχές Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας γιατί έχει μπλοκάρει το λογαριασμό
η ΕΙΔΑΠ. Σε έχει πιάσει μεγάλη ευαισθησία εκεί στην ΕΙΔΑΠ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Πιστεύουμε να υπάρχει αποτέλεσμα μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος. Και ο κύριος Ντινόπουλος πρέπει να παρέμβει. Λοιπόν, αυτά από